με σοβαρές ελλείψεις σε βασικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε βασικές δεξιότητες για τη ζωή αποφυτούν από τα σχολεία τα Ελληνόπουλα, όπως δείχνουν έρευνες που πραγματοποίησαν η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η Κομισιόν αντίστοιχα, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% οι Έλληνες μαθητές έχουν χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, την έκθεση και τις φυσικές επιστήμες. Μια σειρά προβλημάτων τα οποία διατρέχουν εκπαιδευτικό μας σύστημα, αφορούν τους μαθητές μας, αφορούν και εμάς ως σύστημα και θα πρέπει να τα δούμε με πολύ σοβαρότητα. Σύμφωνα με την έρευνα της Κομισιόν, το 35,8% των μαθητών έχει χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά, το 32,7% στις φυσικές επιστήμες και το 27,3% των μαθητών έχει χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση. Είδαμε κάποια στοιχεία τα οποία λίγο έως πολύ είναι γνωστά σε εμάς, τους εκπαιδευτικούς δηλαδή που δραστηριοποιούμαστε στη δευτεροβάθμια. Σύμφωνα με την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι επιδόσεις των μαθητών στη Δευτέρα Λυκείου, στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, μόνο ως απογοητευτικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Ενδεικτικά, στη νεοελληνική γλώσσα, το 7,1% των μαθητών γενικού λυκείου έχει βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Πολύ χειρότερη είναι η κατάσταση στη φυσική, όπου ένας στους δύο βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση. Άσχημη εικόνα των επιδόσεων και στα μαθηματικά. Βλέπω τα παιδιά να έχουν χάσει το ενδιαφέρον προς το μάθημα. Και ειδικά στα μαθηματικά κάνουμε μια προσπάθεια από τη μαθηματική εταιρεία, προσπαθούμε μέσα από τους διαγωνισμούς και τα διαδικασία του διαγωνισμού να δώσουμε μια έτσι έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής μαθηματικής σκέψης. Ενώ ξέρουν μαθηματικούς λογισμούς, δηλαδή λογιστικά τα πάνε πολύ καλά, ξέρουν πώς θα κάνουν πρόσθεση, πώς θα κάνουν αφαίρεση και πώς θα λένε μια εξίσωση, το δύσκολο είναι η προβληματική του θέματος, δηλαδή πώς από ένα πρόβλημα θα αναδείξεις τα στοιχεία έτσι ώστε να το επιλύσεις με τον πιο σωστό τρόπο. Χειρότερη είναι η εικόνα στις επιδόσεις των μαθητών της δευτέρας τάξης των επαγγελματικών λυκείων. Εκεί ένας στους πέντε πήρε κάτω από τη βάση στην νεοελληνική γλώσσα. Στη φυσική το 41%, ενώ στη χημεία το 40,8%. Πού πιστεύεις ότι χωλαίνει το πράγμα? Το εντυπωσιακό είναι ότι αν ρωτήσετε ένα παιδί στην ηλικία των 12 που βιώνει σοβαρά την πρώτη γνώση πάνω στις θετικές επιστήμες, θα σας πει ότι το συναρπάζει πάρα πολύ το πείραμα, το συναρπάζει πάρα πολύ η εξερεύνηση του κόσμου. Όμως αυτό δεν το βιώνει ποτέ στο σχολείο. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δυστυχώς μας βάζει πολλούς περιορισμούς. Είμαστε μόνο στην ύλη, κοιτάμε την ποσότητα και όχι την ποιότητα. Όταν φτάσει στο λύκειο, δεν είναι πια αργά? Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει η δουλειά? Σίγουρα. Γι' αυτό λέω πρέπει να γίνει σχεδιασμός από όλες τις βαθμίδες. Από δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και όχι να κοιτάμε μόνο τελευταία τάξη. Οι μαθητές μας χρειάζονται τη στήριξή μας. Εμείς πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να την προσφέρουμε αυτή τη στήριξη στα παιδιά μας, για να μπορούν να ανταποκριθούν αρχικά ως μαθητές και στη συνέχεια ως πολίτες και ως επαγγελματίες στην ενήλικη ζωή τους. Το παρήγορο πάντως είναι πως το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών φαίνεται στη χώρα μας να εξομαλύνεται. Σύμφωνα με την έρευνα της Κομισιόν, το ποσοστό των φοιτητών ηλικίας 18 έως 24 ετών που εγκαταλείπει τις σπουδές της αγγίζει το 4,7% στην Ελλάδα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 10,6%.